Χρήστας. Και καθώς οι μέρες περνούν, τρεις μέρες μας χωρίζουν στην ουσία από την κάλπη, ολοκληρώνουμε σιγά σιγά τον προεκλογικό αγώνα με άλλες δύο συγκεντρώσεις που θα ακολουθήσουν στο Τσοτήλι και στη Νεάπολη. Απόψε ο Δήμαρχος θα παρουσιάσει και εδώ το πρόγραμμά μας και την Κυριακή ο Μιχάλης ο Καραμπατζιάς, τον οποίον καλώ στο βήμα, θα είναι και ο αυριανός δήμαρχος της Βοΐου, ο δήμαρχος της Λαϊκής Εισπύρωσης. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους, αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί συμπατριώτες. Αυτές τις λίγες μέρες που μείναν μέχρι το τελικό βόλι που είναι η ψήφος στις εκλογές της Κυριακής, σας καλώ να μην κάνουμε πίσω μέχρι και την τελευταία προσπάθεια. Μέχρι και την τελευταία προσπάθεια να πείσουμε και τον τελευταίο συμπατριώτη μας από τον Πεντάλοφο μέχρι το Παλιόκαστρο ότι η νίκη είναι δική μας, ότι είμαστε οι γνήσιοι, καθαροί εκφραστές των λαϊκών προβλημάτων του Δήμου Βοΐου. Πριν την ομιλία ήθελα να παρουσιάσω το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού στην εκλογική περιφέρεια της Ιάτιστας. Έτσι κάνουμε παντού. Και το τοπικό συμβούλιο της Ιάτιστας. Αποτελείται λοιπόν από τον Αντάρα τον Κώστα, είναι ιστορικός, από την Κάτσα τη Δήμητρα, είναι εκπαιδευτικός στο ΕΠΑΛ της Ιάτιστας, από τη Ζιάκου τη Χιόνου την Κατερίνα, είναι φιλόλογος, διευθύντρια του ΚΛΑΠ Ιάτιστας και πρόεδρος του Σωματείου των Εργαζομένων στην κοινοφελή επιχείρηση Βοΐου, από την Καλαμπούκα τη Σουζάνα, ολιστική θεραπεύτρια και στέλεχος της Φιλαρμονικής, τον Καλπατσέκα, τον Χρήστο, επαγγελματία, τον Μιχάλη, τον Κατσαόρα, δάσκαλο, την Καφάση τη Σούλα, γουνεργάτρια, γραμματέα του Σωματείου Εργατών Γούνας Σιάτιστας, τον Λάγκα τον Αλέξη, επαγγελματία, τον Λέγκο τον Κώστα, συμβασιούχο υπάλληλο του Δήμου, την Παλαιοκαστρίτη την Ελεάνα, αισθητικό, την Παπά την Τατιάνα, εκπαιδευτικό φιλόλογο του Μουσικού Σχολείου της Ιάτιστας, τον Πολύζο τον Χάρη, επαγγελματία, την Ταφαρλή την Παναγιώτα, επαγγελματία, τον Τέρτη τον Μάρκο, τοπογράφο μηχανικό εργολάβο, τον Τζίλια τον Νίκο συνταξιούχο, την Περιστέρα την Τσαούση τη Στέλλα, κοινωνιολόγο εκπαιδευτικό στο Γενικό Λύκειο της Ιάτιστας. Και την Κατερίνα Τηλιάκου, αντιπρόεδρο του Σωματείου των Εργαζομένων στο Μαμάτσιο Νοσοκομείο Κοζάνης. Υποψήφιοι σύμβουλοι τώρα στη Δημοτική Κοινότητα της Ιάτιστας. Ο Γιάτας ο Μάρκος, ο Γράμμας ο Βασίλης, ο Γράμμας ο Βασίλης είναι αγρότης, ο Γιάτας ο Μάρκος είναι συμβασιούχος εργαζόμενος ιδιωτικός υπάλληλος, η Λιγιάννη η Μιχαέλα είναι εκπαιδευτικός, ο Καραμπατζάς ο Γιάννης είναι οικονομολόγος, η Μαντάνη η Κερασίνα είναι ιστορικός, ο Γιάννης ο Μαντζάρης είναι ιδιωτικός υπάλληλος, έχουμε στο ψηφοδέλτιό μας τον Γιάννη τον Νάκο, τον παλέμαχο της τοπικής αυτοδιοίκησης, το Γιάννη τον Άκο, το δήμαρχο της Ιάτιστας για 2 τετραετίες. Την Τζαούση τη Βασιλική, ψυχολόγο, και τον Τύπα τον Νίκο, πρώην πρόεδρο των γουνεργατών της Ιάτιστας. Ξέχασα, όπως μου λέει Κυφρόσο, το Ζόγα τον Γιώργο, επαγγελματία, επιχειρηματία στην περιοχή μας. Φίλοι και φίλες, αγαπητοί συμπατριώτες, 4 μέρες μείνανε και είμαστε εδώ και είμαστε οι νικητές. Είμαστε οι νικητές
γιατί κάποιοι μας λέγαν ότι είναι μόνοι τους. Είμαστε εδώ και είμαστε οι νικητές γιατί υπάρχουμε και αλλάξαμε τα δεδομένα. Και θα είμαστε η επόμενη δημοτική αρχή από την Κυριακή. Είμαστε ήδη νικητές, αγαπητοί συμπατριώτες και φίλοι, γιατί επιβάλαμε τη δική μας ατζέντα στον προεκλογικό αγώνα. Ξεκινήσαμε ήδη και συζητήσαμε τα προβλήματα στον προεκλογικό αγώνα, αυτά που δεν τα άγγιζε ο απερχόμενος δήμαρχος και η σημερινή δημοτική αρχή. Επιβάλαμε να συζητήσουμε για την ανεργία, για την ερήμωση, για τη φτώχεια, για την επικοινωνία, για την υγεία, για τις υποδομές, για την αντιπυρική προστασία, την αντισεισμική θωράκιση, τα αντιπλημμυρικά έργα και την αντιπλημμυρική προστασία. Εμείς, αγαπητοί συμπατριώτες, τα βάλαμε στο τραπέζι και γι' αυτά μιλάει όλο το Βόλιο. Γιατί λέω ότι επιβάλαμε τη δική μας ατζέντα. Ο δήμαρχος, ο απερχόμενος δήμαρχος, δεν ήθελε να ακούσει γι' αυτά. Ήθελε να μιλάμε για επιχειρηματικότητα, για τα ΕΣΠΑ, για τις χρηματοδοτήσεις, για τις τράπεζες, για τα αντισταθμητικά, για τις απευθείας αναθέσεις. Αυτά μόνο ξέρει. Αυτά τον ενδιαφέρουν, αυτά μπορεί. Αλλάξαμε λοιπόν το τοπίο και είναι η πρώτη νίκη. Ξέρουμε ότι πόνεσαν πολύ οι προτάσεις μας, αγαπητοί φίλοι και συμπατριώτες. Η πρότασή μας για την αστική συγκοινωνία που θα συνδέει το Βόλιο 2 φορές την εβδομάδα. Την πρόταση που κάνει δεκτή το ΚΤΕΛ και έχουμε και τους πόρους για να την κάνουμε πράξη. Την πρότασή μας για την ίδρυυση με φυσική ροή των οικισμών του Βοΐου και ιδιαίτερα της Άτιστας και της Γαλατινής. Γιατί μόνον έτσι, αγαπητοί συμπατριώτες και φίλοι, μηδενίζονται τα χρέη. Ναι, οι νοικοκυρέοι πήραν 5 και τα κάναν 13 εκατομμύρια ευρώ χρέη στη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης προς τη ΔΕΗ και μας έστειλε ήδη εξώδικο για να... ότι θα μας κόψει το ρεύμα. Αυτό είναι το νοικοκυριό τους. Και αν προσθέσουμε και 1 εκατομμύριο ευρώ περίπου στους ΤΟΕΒ και αν προσθέσουμε και τα 4 εκατομμύρια που χρωστάει η Δίπρα, καταλαβαίνετε ότι ο χορός καλά κρατεί. Τους πόνεσε η πρότασή μας και μας αντιγράφουν για την ίδρυυση της Άτιστας από τις πηγές του Μπουρίνου και του Εξάρχου και της Μότσιαλης για τη Γαλατινή. Γιατί εκεί είναι το κόστος το υψηλό της ΔΕΗ και εμείς αυτή είναι η πρότασή μας. Τους πόνεσε που είπαμε ότι η μόνη λύση είναι η παραγραφή των χρεών από μέρους της ελληνικής κυβέρνησης. Μας το χρωστά αυτό σε συνεργασία με την ΠΕΡΘ της Κοζάνης της Δυτικής Μακεδονίας και σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ. Τους πόνεσε ακόμα πολύ ότι είχαμε πρόταση, δεν το σκέφτηκαν άραγε αυτοί ή δεν πάει το μυαλό τους ως εκεί. Καταλαβαίνετε για ποιο λόγο. Τους πόνεσε η πρότασή μας ότι για να λυθούν τα προβλήματα πρέπει το Βόλιο, για να σταματήσει να ερημώνει και να μειώνεται ο πληθυσμός, να ενταχθεί στις φθήνουσες περιοχές, στα προγράμματα που η ελληνική πολιτεία έχει υποχρέωση να μας εντάξει. Αυτά λοιπόν τα κονδύλια αναζητούμε. Αυτές τις χρηματοδοτήσεις που μας κλέψαν και μας χρωστάνε όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις. Ναι, αγαπητοί φίλοι και συμπατριώτες, εμείς με το λαό μπροστά θα πάρουμε αυτά που μας ανήκουν, χωρίς φόρους, χωρίς τοπική φορολογία, χωρίς απολύσεις, χωρίς εναλλακτική εργασία, με σταθερή δουλειά, με αξιοπρέπεια για τους 350 εργαζόμενους του Δήμου μας, που σήμερα εκβιάζονται
με απόλυση αν δεν ψηφίσουν τους συγκεκριμένους δημοτικούς συμβούλους, τους συγκεκριμένους αντιδημάρχους που τους προσέλαβαν και το 80% από αυτούς που είναι υποψήφιοι του συνδυασμού του δημάρχου είναι υποψήφιοι στο συνδυασμό τους και εκβιάζονται και απειλούνται ότι αν δεν τους ψηφίσουν, αν δεν τους στηρίξουν, αν δεν κάνουν δουλειά την επόμενη μέρα θα απολυθούν. Είχαμε, αγαπητοί φίλοι και συμπατριώτες, όλη την καλή πρόθεση να διεξαχθεί μια προεκλογική περίοδος με επιχειρήματα, με αντιπαραθέσεις θέσεων και απόψεων, με κριτική στα κακώς κείμενα, αλλά αυτοί ξεκίνησαν με πρόστιμα, με fast track διαδικασίες στην Διαπαρακταξιακή Επιτροπή, με συνεδρίαση μόνο 5 λεπτών. Εμείς έχουμε καθαρό το μέτωπο, δεν μας φοβίζει τίποτα. Είμαστε σε συνεχή ανοιχτή επικοινωνία με όλο το λαό της περιοχής. Κάποιοι καλοθελητές μας λένε, εσείς θέλετε να διοικήσετε ή θέλετε μόνο να είστε φωνή διαμαρτυρίας. Τους απαντάμε και τους λέμε, υπάρχουν ήδη δήμοι που έχουν δώσει τέτοιες μάχες, όπως λέμε εμείς, και τα κατάφεραν και θα τα καταφέρουμε κι εμείς πολύ καλά. Μπορούμε και θέλουμε να βάλουμε φρένο στο πάρτι των εκατομμυρίων ευρώ που στείνεται με εργολάβους και εταιρείες. Μπορούμε να πετύχουμε να πληρώνουν λιγότερους φόρους και τέλη ο λαός και οι πολίτες. Μπορούμε και ξέρουμε πώς να διεκδικήσουμε έργα που θα ενισχύουν την αντιπλημμυρική προστασία, την αντιπυρική προστασία, τις υποδομές του Δήμου και της περιοχής μας. Εμείς με πράξεις και όταν ήρθαν τα δύσκολα μπήκαμε μπροστά, δεν υπολογίσαμε το κόστος, συγκρουστήκαμε με όλους και με όλα. Και λίγα λόγια τώρα για το ποιοι είμαστε εμείς. Αγαπητοί φίλοι και συμπατριώτες, είμαστε ο συνδυασμός από όλο το πολιτικό φάσμα, από το ΚΚΕ που ανήκω εγώ και είναι τιμή μου, από τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, ανένταχτους αριστερούς, οι οποίοι με ανιδιοτέλεια είμαστε εργάτες του λαού, συμφωνήσαμε γι' αυτό, εργάτες του λαού και του τόπου, όλα αυτά τα παιδιά που συμμετέχουν σε αυτό το ψηφοδέλτιο με επικεφαλή στο Μιχάλη Καραμπατζά. Το δικό μας ψηφοδέλτιο, στο δικό μας ψηφοδέλτιο θα βρει κανείς εργαζόμενους, άνεργους, επιστήμονες, εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες, αγρότες, κτηνοτρόφους. Όλοι έχουμε την ίδια αγωνία. Τι θα γίνει για τον τόπο μας. Έχουμε ανθρώπους που ξεκινούν από διαφορετικές λοιπόν πολιτικές προελεύσεις. Συμφωνούμε όμως σε κάποια βάση και δεν ήρθαν εδώ στο συνδυασμό μας για να πάρουν καρέκλα. Κανένας από εμάς δεν ήρθε εδώ για να λύσει το βιοποριστικό του πρόβλημα. Κανένας από εμάς δεν ήρθε εδώ για να λύσει και να την επαγγελματική του αποκατάσταση όπως γίνεται στον αντίπαλο συνδυασμό. Αυτό τους ενοχλεί. Γι' αυτό μιλήσαν κάποιοι για κομμουνιστικά συνοθηλεύματα και με ανθρώπους που διώξαν. Όλοι αυτοί που συμπορεύτηκαν με τη λαϊκή συσπήρωση είχαν προτάσεις να πάνε στο συνδυασμό του Δημάρχου. Αλλά ξέρετε, όλα δεν αγοράζονται και πουλιώνται. Δεν είναι εμπόρευμα οι αξίες. Είμαστε οι άνθρωποι των αξιών και της αξιοπρέπειας. Γι' αυτό είμαστε στη λαϊκή συσπήρωση, αγαπητοί φίλοι και συμπατριώτες. Γι' αυτό είχαμε αυτές τις απαράδεκτες και πρωτοφανείς προσωπικές επιθέσεις του απερχόμενου δημάρχου. Οι προσβολές και οι χαρακτηρισμοί δείχνουν τον πανικό τους. Τους λέμε καθαρά, εμείς αυτοί είμαστε, δεν αλλάζουμε όσα πρόστιμα και αν μας ρίξουν. Εμείς θα λέμε τη γνώμη μας, θα διεκδικούμε το δίκαιο μας και δεν πρόκειται να λουφάξουμε. Καλούμε λοιπόν
κάθε έντιμο άνθρωπο, κάθε άνθρωπο που σέβεται την αξιοπρέπειά του, να μην υποκύψει στις πιέσεις και στους εκβιασμούς των τελευταίων ημερών. Να είναι στις 9 του Οκτώβρη με ψηλά το κεφάλι, αυτό χρειάζεται από όλους, να είναι πλειοψηφία η λαϊκή συσπήρωση και διοίκηση στο Δήμο. Αγαπητοί φίλοι και συμπατριώτες, ο Δήμος Βοΐου δεν είναι τσιφλίκι του κυρίου Ζευκλή και της καθεστωτικής του νοοτροπίας. Δεν μπορεί να οικειοποιείται τη φήμη του Δήμου, την ιστορία του, τον πολιτισμό του, το τεχνικό του πρόγραμμα και να το παρουσιάζει ως δικό του έργο, το έργο όλων των προηγούμενων. Εμείς το σεβόμαστε, ναι, σεβόμαστε τη δουλειά και τη δράση και το έργο του Δημήτρη Λαμπρόπουλου, της Παναγιώτας Ορφανίδου, του Κώστα του Κοσμίδη του Μακαρίτη, του Γιάννη του Νάκου, του Χρυσόστομου του Χατζή, του Σπύρου του Γκόγκου, του Νίκου του Αλμπάνη, του Δημοσθένη του Μαυρίδη, του Μπάμπη του Χαρτογιαννίδη από την Νεάπολη, του Βασίλη του Πάτρα του Μακαρίτη από το Άσκιο, του Νίκου του Κατσαούνη, του Μανώλη του Γκάση. Όλοι αυτοί κάτι κάναν, κάτι προσφέραν. Δεν μπορεί να το μηδενίζει ο Ζευκλής και να τα οικειοποιείται όλα όσα έχουν γίνει στον τόπο μας. Αγαπητοί φίλοι και συμπατριώτες, ο Δήμος μας σήμερα έχει μεγάλα και σοβαρά προβλήματα. Δεν τα ωρεοποιούμε, τα γνωρίζουμε, τα ζήσαμε, είμαστε έτοιμοι να τα αντιμετωπίσουμε. Κοινωνικά στρώματα, όπως οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι γουνοποιοί της Άτιστας, καταστρέφονται από την οικονομική κρίση, από την κοινή αγροτική πολιτική, την περιβόητη ΚΑΠ, όπως και άλλα ζητήματα, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία και τη Ρωσία, αλλά και εξαιτίας του εμπάργκο, οι γουνοποιοί μας αλλά και τα αγροτικά προϊόντα δεν μπορούν να προχωρήσουν λόγω του εμπάργκο που επέβαλαν όλες οι κυβερνήσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργώντας στην περιοχή μας ένα ασφυκτικό περιβάλλον. Σήμερα στο Δήμο έχουμε ανεργία που αγγίζει το 60 με 70%. Σήμερα οι κάτοικοι του Δήμου μας, η πλειοψηφία του ενεργού πληθυσμού, παλεύει για μεροκάματο στα διαλογητήρια φρούτων της συμμαφίας για 35 ευρώ, διανύοντας 300 χιλιόμετρα πάνω από 3 ώρες στα λεωφορεία. Οι νέοι του Βοΐου είναι σκόρπιοι για σεζόν στα νησιά, στα φωτοβολταϊκά στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Το Βόλιο ο Δήμος μας εκπέμπει σως. Βρισκόμαστε σε ένα μεγάλο σταυροδρόμι. Προς τα πού θα κινηθούμε, αν θα συνεχίσουμε στη σημερινή πορεία που κινείται η Δημοτική Αρχή των δημοσίων σχέσεων με την κεντρική εξουσία, του χαϊδέματος, της ανοχής στα μέτρα που παίρνει η εκάστοτε κυβέρνηση ή ακόμα της δικαιολόγησης των πολιτικών που εφαρμόζονται και μας οδηγούν στο μαρασμό και την ερήμωση, πάμε για φούντο κανονικά. Απ' την άλλη μεριά, η λύση είναι να το πάρουμε αλλιώς, με ψήφο στη λαϊκή συσπήρωση, με πλειοψηφία τη λαϊκή συσπήρωση. Για να δούμε λοιπόν τα ποιοτικά στοιχεία της τελευταίας απογραφής. Από 30.000 κάτοικοι μέσα σε 20 χρόνια μείναμε 14.950. Μαζί με το γεωγραφικό αποκλεισμό αλλά και με την επιβολή των διοδίων έχουμε απομονωθεί. Γι' αυτό λέμε εμείς, ακόμα και τώρα που λειτουργούν, παρότι παλεύαμε να μην δημιουργηθούν τα διόδια, η θέση μας είναι ξεκάθαρη και το λέμε, ότι πρέπει τα διόδια να κλείσουν εδώ και τώρα. Για να μην πω και για το μεγάλο κίνδυνο στη ζωή μας που διατρέχουμε όσοι μεταβαίνουμε για τις δουλειές μας στην Κοζάνη, από την παλιά Εθνική Οδό Κοζάνης Ιωαννίνων, λόγω
της ακαταλληλότητάς της και της μη ικανότητάς της να διαχειριστεί και να χωρέσει τον όγκο των οχημάτων. Ακόμα, μειώνεται ο μαθητικός μας πληθυσμός, κλείνουν τα σχολεία μας, μέχρι και οι μετανάστες φταίνε, φεύγουν, αφού δεν υπάρχουν δουλειές. Και ρωτάω, τι έκανε για όλα αυτά τα προβλήματα ο απερχόμενος δήμαρχος ή μήπως αυτό που λέει δεν είναι δικιά του αρμοδιότητα. Γιατί, να γιατί λέμε εμείς ότι χρειάζεται ένας αγωνιστής δήμαρχος που συλλογικά θα διεκδικεί και θα δίνει λύσεις σε όλα τα παραπάνω προβλήματα. Θέλουμε αυτό που μας ανήκει. Θέλουμε την κατάργηση των διοδίων. Πρέπει να ενταχθούμε στο εκαθεστώς των φθήνουσων περιοχών με μεγάλη δημόσια παρέμβαση σωτηρίας. Αλλιώς η επόμενη απογραφή θα μας βρει κάτω από 10.000. Αξιοποιώντας ακόμα και αυτό το σχέδιο της δίκαιης μετάβασης, το λεγόμενο πρόγραμμα της απολιγνητοποίησης, το οποίο από ό,τι φαίνεται μας πέταξαν έξω, όπως πέταξαν και ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία. Αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί συμπατριώτες, επειδή μιλάν ότι δεν έχουμε πρόγραμμα, επιγραμματικά να σας πω τα βασικά ζητήματα του προγράμματός μας. Και στις 8 του Οκτώβρη ο κάθε συνδυασμός πρέπει να κριθεί από τις θέσεις αυτές, από τις θέσεις αυτές που θα πω παρακάτω, και πρέπει να είναι κριτήριο ψήφου για όσους ξέρουν από τοπική αυτοδιοίκηση. Θα κριθούμε λοιπόν από το αν συμφωνούμε με την υποχρηματοδότηση και την πολιτική της ανταποδοτικότητας, από τη λογική του κόστους ωφέλους που μετατρέπει τους Δήμους σε φορομπηχτικό μηχανισμό του κράτους. Θα κριθούμε από το αν ο κάθε δήμαρχος προωθεί τις προσωρινές ελαστικές εργασιακές σχέσεις στους εργαζόμενους του Δήμου, που ανοίγει το δρόμο στους εργολάβους στις κρίσιμες υπηρεσίες του Δήμου, από το πέρασμα της πρωτοβάθμιας υγείας στις αρμοδιότητες του Δήμου, που σημαίνει υποβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και κλείσιμο του ενός από τα δύο κέντρα υγείας. Θα κριθούμε από το αν προωθούμε πολιτική που φορτώνουμε τα βάρη στο λαό, νέα βάρη και νέους φόρους, ή από το αν θα διεκδικούμε πόρους από το κράτος. Εμείς, αγαπητοί φίλοι και συμπατριώτες, διεκδικούμε και δυναμώνουμε τον αγώνα για κρατική χρηματοδότηση, για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, για μονιμοποίηση των συμβασιούχων του Δήμου, για πλήρη στελέχωση όλων των υπηρεσιών του Δήμου, για αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης σε όλους τους Δήμους και επιστροφή όλων των παρακρατηθέντων. Θα κριθούμε από τη διεκδίκηση για την προστασία του περιβάλλοντος, του φυσικού πλούτου, ενάντια στην ασίδωτη δράση των επιχειρηματικών ομίλων. Από τις υποδομές μας και τις ενέργειες που θα κάνουμε για την αντισεισμική θωράκιση και τον απαραίτητο προσεισμικό έλεγχο όλων των δημόσιων κτηρίων. Από τη μείωση των δημοτικών τελών και φόρων στις λαϊκές οικογένειες. Από τα αντιπλημμυρικά έργα για να μην πνιγεί το Σισάνι, η Γεράνια, τα χαμηλά σημεία του Δήμου, όπως έγινε πριν από λίγο καιρό κατά καλό καιρό στο Τσοτήλι, χωρίς να έχουμε τέτοια αντιπλημμυρικά έργα. Όσον αφορά για την καθημερινότητα και τα σημαντικά ζητήματα του Δήμου μας, εμείς, αγαπητοί φίλοι, θεωρούμε και προωθούμε την αναβάθμιση και την πλήρη στελέχωση των δημόσιων και δομών και υποδομών υγείας και φροντίδας. Διεκδικούμε
το βιοτεχνικό πάρκο Γούνας Σιάτιστας να μετατραπεί σε κέντρο αποκατάστασης ενταγμένο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και όχι αυτό που ήθελε ο Δήμαρχος, αξιοποιώντας τα κονδύλια από το σχέδιο δίκαιης μετάβασης, να ξεπουλήσει σε μια ιδιωτική μονοπωλιακή εταιρεία που ασχολείται με την υγεία από την Κύπρο και που όπως φαίνεται το σχέδιο ναυαγεί. Θεωρούμε και μπορούμε να λειτουργήσει δημοτικό γυροκομείο και κέντρο γυριατρικού θεραπευτικού τουρισμού στο Τσοτήλι, παράλληλα με αυξημένη φροντίδα για τους ηλικιωμένους μέσω της δωρεάς του Ηλία Δουρμούζη. Προωθούμε και θα συμβάλλουμε στη δημιουργία δομών για τη στήριξη ατόμων που έχουν οδηγηθεί στη χρήση εξαρτοσιογόνων ουσιών και δεν τους πετάμε στα σκουπίδια όλους αυτούς τους ανθρώπους. Δημιουργία συμβουλευτικού κέντρου ενάντια στη βία κατά των γυναικών, ενάντια στην κακοποίηση των γυναικών και εξέταση της δυνατότητας για δημιουργία ξενών αφιλοξενίας σε κάποιο από τα πολλά δημόσια κτίρια που έχουμε και είναι αδιάθετα και κενά. Μια πρόταση την οποία είχε προχωρήσει η Παναγιώτα Ορφανίδου. Θεωρούμε ότι πρέπει να αυξηθεί η χρηματοδότηση για πρόσβαση του λαού στον πολιτισμό, όχι με ευκαιριακές εκδηλώσεις και με απώλεια χιλιάδων ευρώ όπως έγινε πρόσφατα, αλλά εμείς μιλάμε για ενίσχυση των πολιτιστικών συλλόγων όλων των πόλεων και στήριξη της ντόπιας ερασιτεχνικής δημιουργίας. Τους πόνεσε πολύ που μιλήσαμε για δημοτική αστική συγκοινωνία σε συνεργασία με το ΚΤΕΛ, με τουλάχιστον 2 εβδομαδιαία δρομολόγια από τον Πεντάλοφο και το Βυθό ως το Δαθμερό και το Παλιόκαστρο. Θα αξιοποιήσουμε όλο το κτηριακό δυναμικό της Εράτηρας, της Γαλατινής, της Σιάτιστας, της Νεάπολης σε συνεργασία με τους πολιτιστικούς συλλόγους. Θα αξιοποιήσουμε μέσα από το πρόγραμμά μας, λέμε, την 100% αξιοποίηση της φυσικής ροής της ίδρυψης της Σιάτιστας από το δίκτυο του Εξάρχου με νέες καλλιέργειες, αποκατάσταση του δικτύου για μείωση του ενεργειακού κόστους. Την ίδρυψη της Γαλατινής από τις πηγές της Μότσιαλης με ποιοτικό νερό, με μηδονισμό του ενεργειακού κόστους και αποκατάσταση του δικτύου. Έχουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης και συντήρησης των αθλητικών μας υποδομών. Θεωρούμε και είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί αθλητικός οργανισμός και να είναι ελεύθερη η πρόσβαση χωρίς τέλη στις αθλητικές εγκαταστάσεις που κάποιοι σκέφτηκαν πριν από λίγο καιρό να επιβάλλουν. Είναι απαραίτητο και αναγκαίο η διάνοιξη του δρόμου προς τη Σκήτη καταργώντας τον γεωγραφικό αποκλεισμό της Γαλατινής. Ακόμα την ολοκλήρωση του σεισμόπληκτου οικισμού του 1995 της Νεάπολης. Αξιοποίηση, λέμε, των κτηριακών εγκαταστάσεων της Νεάπολης, της Εράτηρας, της Γαλατινής, του Τσοτιλίου, του Πενταλόφου και της Σιάτιστας για δημιουργία δημόσιων ΙΕΚ με ειδικότητες που έχουμε ανάγκη στην περιοχή, όπως για παράδειγμα γεωργίας, τυροκομείας, κτηνοτροφίας, συντήρησης αρχαιοτήτων, ξεναγών, ειδικών οδηγών βουνού, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή μας. Φίλες και φίλοι, συμπατριώτες και συμπατριώτισες, για να πούμε και λίγα πράγματα για την οικονομική κατάσταση του Δήμου που έχει αξία και από εκεί κρινόμαστε όλοι γι' αυτό.
Για να δούμε λοιπόν τι σημαίνει με τα οικονομοδιαχειριστικά ζητήματα των νοικοκυρέων. Όπως είπα πριν, έχουμε 80 μόνιμους υπαλλήλους και 300 περίπου με μερική απασχόληση. Ανοίγουμε με τη στάση μας είσοδο για εργολάβους στις υπηρεσίες του Δήμου που πολλαπλασιάζουν το κόστος. Θεωρούμε, για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό, ότι ο Δήμος πρέπει να επανδρωθεί με προσωπικό τόσο και τέτοιο που είναι απαραίτητο, ιδιαίτερα γιατί έχουμε γυρασμένο μόνιμο προσωπικό, αλλά και επιστημονικό προσωπικό ικανό για να διαχειριστεί τα ζητήματα του Δήμου, και προτείνουμε εντοπιότητα στους διαγωνισμούς των προσλήψεων. Ένα μεγάλο ζήτημα που είναι και πολύ σημαντικό και απασχόλησε την προεκλογική περίοδο, αγαπητοί συμπατριώτες, είναι η διαχείριση των αντισταθμιστικών από τα 2 εκατομμύρια ίσως και περισσότερα που ο Δήμαρχος πριν από λίγο καιρό μας είπε ξαφνικά ότι υπάρχουν. 2 εκατομμύρια από τη λειτουργία των εταιριών ΑΠΕ στην περιοχή, χωρίς συζήτηση, χωρίς διαφάνεια, με μονομερή πράξεις, με έναν και μοναδικό διαπραγματευτή με τις εταιρείες, το Δήμαρχο. Θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο να πραγματοποιούνται έργα και ένα από αυτά γίνεται ακριβώς από κάτω στον κόμβο το συνδετήριο του τρίτου δημοτικού σχολείου, όπου παρουσιάστηκε μια μελέτη στο Δημοτικό Συμβούλιο 850.000 ευρώ. Έγινε, λέει, έκπτωση ποσοστού 50%. Γίνεται ένα έργο λοιπόν 450.000, και στην ερώτηση ποιος το επιβλέπει μας είπε δεν χρειάζεται επίβλεψη παρότι είναι δημόσιο έργο. Και λέμε εμείς, αναζητώντας το κόστος του, ότι μας είπαν οι πραγματογνώμονες που στείλαμε, μηχανικοί, ότι το έργο αυτό πάνω από 100-150.000 δεν στοιχίζει. Γιατί λοιπόν να υπάρχουν αυτά τα ερωτηματικά? Γιατί φοβόμαστε το δημόσιο έλεγχο? Γιατί οδηγούμαστε σε καταστάσεις ποινικοποίησης αργότερα της αυτοδιοικητικής, κοινωνικής και πολιτικής δράσης, ενώ μπορούμε με διάλογο, με συζήτηση, με ιεράρχηση των αναγκών να λύσουμε αυτά τα προβλήματα? Δεν το κάνουμε, μάλλον για να εξυπηρετήσουμε άλλους σκοπούς και επιδιώξεις. Το ίδιο συμβαίνει από αντισταθμιστικά στην κοινότητα της Γαλατινής. Δεν είπαμε ποτέ ότι είμαστε αντίθετοι με το έργο του αερίου, αλλά λέμε πως είναι δυνατόν να φτιάξεις ένα έργο χωρίς δημόσιο έλεγχο? Η μία εταιρεία θα δώσει 1,5 εκατομμύριο, η άλλη θα φτιάξει το έργο με το 1,5 εκατομμύριο στο έδαφος του Δήμου, στην κοινότητα της Γαλατινής, και πάλι χωρίς επιβλέποντες μηχανικούς από την τεχνική υπηρεσία της Δυτικής Μακεδονίας και από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Πώς γίνονται αυτά? Πώς λειτουργούν όλα αυτά και γιατί? Εμείς αυτό, αγαπητοί φίλοι και συμπατριώτες, αμφισβητήσαμε και θεωρούμε ότι υπάρχει σοβαρό θέμα και πρέπει να λυθεί τώρα μόνο με επίβλεψη αυτών των έργων και βεβαίως με μελέτη που δεν υπάρχει βιωσιμότητα του έργου, αν μπορεί δηλαδή να υπάρχει ενδιαφέρον, να ξέρουμε το κόστος, να ξέρουμε πόσοι χρειάζονται ως ελάχιστο για να λειτουργήσει το έργο αυτό. Αυτές τις επιφυλάξεις εκφράσαμε και τις αγκάλιασε και ο λαός της Γαλατινής και ο λαός της Ιάτιστας, αλλά και όλη η κοινή γνώμη, αγαπητοί φίλοι και συμπατριώτες. Θεωρούμε λοιπόν ότι δεν χρειάζονται άλλα φωτοβολταϊκά και αιωλικά στην περιοχή. Για να πούμε λοιπόν και κάτι άλλο. Επέρεται ο Δήμαρχος για τα 40 εκατομμύρια προϋπολογισμό που έχει. Εγώ βέβαια λέω ότι δεν είναι έτσι. Τα 40 εκατομμύρια δεν υλοποιούνται, είναι συνοχιζόμενα έργα από προηγούμενα έτη
και έργα που θα πάνε και στα επόμενα έτη. Ο προϋπολογισμός υλοποιείται περίπου κατά 65 με 70%, δηλαδή περίπου στα 28%. Είναι άκουσον έργα που γίνονται με τη μέθοδο των προμηθειών, χωρίς μελέτες και με απευθείας αναθέσεις. Προμηθευόμαστε υλικά και χτίζουμε γέφυρες. Αυτό είναι το σλόγγαν για τη Δημοτική Αρχή του Χρήστου του Ζευκλή. Είναι μια παράνομη διαδικασία που ενέχει τον κίνδυνο ποινικής ευθύνης για το αυριανό Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και για το προηγούμενο, αλλά και για τον ίδιο. Και θέλουμε να τον προστατέψουμε, να σταματήσει αυτή η διαδικασία. Αυτή η διαδικασία, η παράνομη των προμηθειών και των απευθείας αναθέσεων, της αδιαφάνειας. Η λαϊκή συσπήρωση, αγαπητοί συμπατριώτες, είναι υπέρ της χρηστής διοίκησης, της χρηστής διαχείρισης, της διαφάνειας, της λειτουργίας με τα τοπικά συμβούλια, με τους προέδρους, με τις λαϊκές συνελεύσεις, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε κοινότητα, σε κάθε δημοτική ενότητα. Τότε δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα όταν ενημερώνεις και εκφράζεις το λαό και μεταφέρεις τα αιτήματα του λαού στην κεντρική εξουσία και υλοποιείς έργα που ζητάει και είναι απαραίτητο και εξυπηρετείται ο λαός. Τα περισσότερα έργα που θέλουν να φτιάξουν στην περιοχή είναι γνωστό ότι είναι έργα είτε από το Πράσινο Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έργα τα οποία γίνονται με τη λεγόμενη κυκλική οικονομία ή μέσω των ΚΙΝΣΕΠ, μέσω των ιδιωτών, μέσω κοινών συμπράξεων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, αποφεύγοντας ΦΠΑ, φοροδιαφεύγοντας, ανοίγοντας το δρόμο σε κάθε λογής εργολάβους, ιδιώτες να βάζουν το χέρι στο μέλι, μαζί με αιρετούς. Εμείς αυτές τις τακτικές, αυτές τις επιχειρήσεις θα τις τσακίσουμε στην κυριολεξία, αγαπητοί συμπατριώτες και φίλοι. Μακριά από μας όλες αυτές οι αμαρτωλές διαχειρήσεις, όπως γίνονται και στο αγροβόλιο από ό,τι πληροφορούμαστε, και αξιοποιούν τα κονδύλια και τη συνεργασία των πανεπιστημίων, των ιδιωτών, των καθηγητάδων, όχι σε συνεργασία με τους τοπικούς αγρότες, αλλά με την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή και κάποιους συμμετέρους με παχυλούς μισθούς. Τελεία. Παύλα. Συνεχίζουμε. Τέλος αυτά, αγαπητοί φίλοι. Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο. Θέλω να πω τις και ενέργειες που ο Δήμος μας κινδυνεύει. Μας προσέβαλε όλους εμάς. Ούτε εγώ μπορούσα να φανταστώ, αγαπητοί φίλοι και συμπατριώτες, ότι υπάρχει τόσο μεγάλη ευαισθησία, μα τόσο μεγάλη ευαισθησία στα ζώα. Ούτε εγώ μπορούσα να το φανταστώ. Η πολιτική του Δήμου όσον αφορά τη διαχείριση των αδέσποτων ήταν καταστροφική. Προσβάλλει τον πολιτισμό μας, προσβάλλει τους βοηάτες και το κολαστήριο αυτό που θέλει να το μετατρέψει σε χώρο φύλαξης, αλλά και όλη η τακτική μέχρι τώρα, και έτσι εξηγείται η ποινικοποίηση και οι διώξεις που υπάρχουν σε συγκεκριμένους αιρετούς. Υπάρχουν καταγγελίες που φτάνουν καθημερινά στο Δήμο, μηνύσεις οι οποίες κατατίθενται και πραγματικά μας προσβάλλουν όλους. Πρέπει να δείξουμε την απαραίτητη προσοχή, τον απαραίτητο σεβασμό. Εμείς είμαστε αυτοί που θα αγκαλιάσουμε τις φιλοζωικές οργανώσεις όλης της Ελλάδας, όλου του Βοΐου, θα δεχτούμε τη γνώμη τους, τη συμβολή τους και την επιστημονική κατάρτιση κάποιων φορέων που εθελοντικά αλλά και των κρατικών υπηρεσιών που χρηματοδοτούν και προσφέρουν. Δεν μπορεί να και κρίνεται η Δημοτική Αρχή, αγαπητοί φίλοι και φίλες, από τη συμπεριφορά στις φιλοζωικές οργανώσεις, τους οποίους
και το καταγγέλλω και το καταδικάζω, τους αποκαλούν μανιακούς. Είναι ντροπή. Αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί συμπατριώτες, κλείνοντας, καλούμε τον κόσμο να σκεφτεί το εξής. Μέχρι την Κυριακή, ποιον θα έχει δίπλα του την επόμενη μέρα των εκλογών? Θα έχει έναν δήμαρχο που θα του λέει τέρμα η διεκδικήση από το κράτος, ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι μπορέσουμε να κάνουμε από ευρωβαϊκά προγράμματα και κονδύλια, ή θα έχει έναν δήμαρχο που θα αγωνιστεί μαζί με το λαό για να έρθουν πόροι και έργα που προστατεύουν τη ζωή μας. Γιατί εμείς δεν βολευόμαστε με τα κονδύλια της πράσινης μετάβασης, που η πλειοψηφία τους κατευθύνεται στους μεγάλους ομίλους. Εμείς απαιτούμε εδώ και τώρα υποδομές και έργα και μέτρα ολοκληρωμένης πρόληψης και προστασίας του λαού από τις πλημμύρες, τις πυρκαγιές και τους σεισμούς. Γιατί δεν φτάνει, αγαπητοί συμπατριώτες, μόνο η οργή και η αγανάκτηση για όλα αυτά που ζούμε. Θέλουμε να τα μετατρέψουμε σε οργανωμένη διεκδίκηση με μπροστάρι το Δήμο, με προτεραιότητες τις ανάγκες των πολλών και όχι τα συμφέροντα του Δήμου, των λίγων. Να σκεφτούμε καλά. Θέλουμε ένα δήμαρχο που θα κοκορεύεται με το ποιες και πόσες εταιρείες συνδιαλέγεται, στις οποίες στρώνει χαλή να επενδύσουν, ή ένα δήμαρχο που θα διεκδικεί τις απαραίτητες υποδομές στην υγεία, στην παιδεία και ταυτόχρονα μέτρα στήριξης των αυτοαπασχολούμενων, των αγροτών και των γουνοπιόγουν εργατών. Εμείς λέμε ότι σε αυτές τις εκλογές ο Βοϊάτης και η Βοϊάτησα έχει τη δυνατότητα ελπίδας. Λέμε ότι πρέπει να γυρίσει την πλάτη σε αυτή τη λαϊκή δημοτική αρχή, σε έναν δήμαρχο που είναι dealer των πράσινων αρπακτικών, και να επιλέξει έναν δήμαρχο αγωνιστή που θα βρίσκεται καθημερινά στο πλάι του. Μας ξέρετε, γνωριζόμαστε, συνεχίζουμε μέχρι την Κυριακή. Συνεχίστε να στηρίζετε τη λαϊκή συσπήρωση. Δίνουμε τη μάχη τις μέρες που απομένουν με το ψηφοδέλτιο. Με το ψηφοδέλτιο της λαϊκής συσπήρωσης για τη νίκη, για τη μεγάλη πλειοψηφία της λαϊκής συσπήρωσης, με δήμαρχο τον Μιχάλη Καραβατζά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Καλό στο βήμα. Το συναγωνιστή Γιάννη Νάκο, τον πρώην δήμαρχο της Σάτιστας, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Έλα, δήμαρχε. Κάνω μια διόρθωση στον Μιχάλη. Παλιοδήμαρχος. Ο νέος δήμαρχος θα γίνει και αυτός κάποτε παλιός δήμαρχος. Αυτό που είναι σίγουρο, πραγματικά εκπλήσουμε πόσο πολύ ενημερωμένος και καταρτισμένος είναι ο Μιχάλης Καραβατζάς. Μπορεί να έκανε σε πολλά μεντερίσια, αλλά η τοποθέτησή του ήταν κάτι το οποίο έπρεπε τέλος πάντων να γίνει. Ο λόγος που είμαι σήμερα εδώ είναι κάπως διαφορετικός. Αυτά που ο Μιχάλης είπε έπρεπε να είχαν γίνει, είπε έπρεπε να είχαν μείνει στα σκαριά πριν από 15 χρόνια. Από το 2002. Τότε, σαν νέα δημοτική αρχή, για δεύτερη φορά εκλεγμένος δήμαρχος, είχαμε καταρτήσει ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα, το οποίο πρόγραμμα προέβλεπε όλα αυτά. Επιχειρησιακό πρόγραμμα είναι κάτι το οποίο κατατίθεται από τους Δήμους και έπρεπε να κατατίθεται, αλλά ποτέ δεν έγινε, γιατί η αποκεντρωμένη διοίκηση νομαρχίας και περιφέρειας ποτέ δεν το ήθελε. Όπως δεν ήθελαν και ποτέ να έχουμε τεχνικές υπηρεσίες. Τρεις φορές προσπαθήσαμε να κάνουμε τεχνικές υπηρεσίες και τις τρεις φορές ματαιωθήκαμε από την περιφέρεια και από την νομαρχία τότε.
Ο Δήμος, ειδικά τώρα, ο Δήμος Βοίου ξεκίνησε από το 1990. Ήταν μια, όχι ιδέα δικιά μου, ένα βίωμα που έζησα στην Αμερική όταν συνάντησα παλιούς βοηάτες και σιατιστής να έχουν Δήμο σιατίσεις και βοηωτών. Το ξεκινήσαμε το 1990 και ευδοκίμησε έστω από κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά ενώθηκε το Βόλιο. Αυτό όμως που πρέπει, που δεν ποτέ κανένας δεν το καταλάβαμε, εγώ τουλάχιστον προσπάθησα να το υλοποιήσω, ήταν πραγματικά η αυτοδυναμία της ιατίστης να μπορεί να λειτουργεί και να αξιοποιεί τα δικά της προσόντα, ευεργετήματα, οπωσδήποτε ξέρετε τι συμβαίνει και τι σημαίνει για τα, με τα κληροτήματα. Οπωσδήποτε πρέπει να ξέρετε ότι αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν τώρα, αρκετά από αυτά είχαν ήδη υλοποιηθεί. Και από τον σημερινό δήμαρχο ξαναχαλάσαν πεζοδρόμια, ξαναπαραχρατήκαν υπονόμοι, έτσι, και ξαναέγιναν πάλι τα ίδια έργα με νέες μελέτες και με νέες χρηματοδοτήσεις. Δηλαδή, επαναλαμβάνουμε την ιστορία μας, εξαφανίζοντας παλιές μελέτες που ήταν αποφασισμένες και οι πιο πολλές από αυτές χρηματοδοτημένες και παρουσιάζονται ξανά μετά τον κύριο Ζευκλή, και ο λόγος που είμαι εδώ πέρα είναι ο πιο σοβαρός λόγος αυτός, διότι εγώ προσωπικά αυτό που είχα να κάνω το έκανα, αλλά πάντοτε λειτουργούσε με το γνώμονα ότι κάποιος αρχίζει και κάποιοι μετέπειτα συνεχίζουν το έργο. Όχι να εξαφανίζονται μελέτες, να προσπάθειες. Όλα αυτά τα έργα που κάνει ο Ζευκλής έγιναν, έχουν χρηματοδοτηθεί. Υπάρχει συγκεκριμένο βιβλίο το τι προβλέπονται να γίνει από το 2000 και μετέπειτα, αλλά δυστυχώς δεν έγινε ποτέ. Ξανά ήρθαν με γιατί, διότι δεν είχε ποτέ ο Δήμος τεχνικές υπηρεσίες. Και εργαζόμασταν να πηγαίνουμε στην περιφέρεια και να δρομολογούν το μέλλον της αιτήσης. Είχα πει τότε ότι θα έρθει η εποχή ότι τα δημοτικά συμβούλια θα διαμορφώνονται από την περιφέρεια. Δεν ξέρω, καταλαβαίνετε τι γίνεται εδώ μέσα. Έτσι. Δεν έχουμε καμιά ισχύ, δεν έχουμε καμιά αξία να κάνουμε κουμάντα τον τόπο μας. Τον αφήνουμε και ερημώνει. Τα αρχοντικά. Τόσα χρήματα που θα μπορούσε να κλείσει ο Δήμος, ποτέ δεν προσπάθησε. Απέναντίας, ακούς συνέχεια να γκρεμίσουμε τα παλιοντάμια. Αυτά τα παλιοντάμια όμως είναι από τον 17ο αιώνα και πριν, τα στολίδια όλης της Δυτικής Μακεδονίας μέχρι τη Μοσχόπολη. Τα παλιοντάμια αυτά σήμερα τα αφήνει ο κύριος σημερινός δήμαρχος και κατεδάφησε και δυο αξιόλογα από αξιόλογους δωρητάς του Βουλγαρόπουλου απάνω στη γειτονιά μου στα Αργιάτικα και τον κρεμίσαμε. Γιατί, τα παλιοντάμια. Με τη μόνη διαφορά αυτός ο άνθρωπος ήταν ο πρώτος ευεργέτης που όταν εισθήθηκε εδώ μεταφερθήκανε στη Σιάτιστα κρυφά κυνηγημένοι από τον αντιπασιακό του και φτιάξανε τη Σιάτιστα. Ήταν αυτός που έκανε ό,τι μονοπάτι γνωρίζεται γύρω-γύρω, το δημιούργησε αυτός με δικά του χρήματα για να κατεβαίνει σε τη στιγμή να αξιοποιήσει τον κάμπο. Έτσι. Και σήμερα αυτά τα μονοπάτια δεν ξέρουν ποιος τα έκανε. Είναι όμως μέσα κατεγραμμένα και έχουν παραδοθεί στον Δήμο Σιατίστης από την εποχή τη δικιά μου που κανένας δεν τα διάβασε. Κανένας δεν τα μελέτησε και τα αφήνουνε έτσι για ποιον λόγο. Για ένα και μόνο σκοπό. Έτσι. Να μην έχουμε τεχνικές υπηρεσίες, να μην είμαστε αυτεξούσιοι, να μην μπορούμε να προγραμματίζουμε το μέλλον μας πάντοτε εξαρτώμενοι που δεν χρειαζόμαστε. Πέρα το ότι τα χρήματα που μπορούσε η Σάτσα και έβγαζε θα μπορούσε να κάνει μεγάλα και τρανά πράγματα. Εκείνο που πραγματικά θέλω να καταλάβετε είναι το αν ξανά ανακατεύτηκα και αν και για δεύτερη φορά έγινε από δήμαρχος Κλητήρας, ήταν για ένα και μόνο λόγο. Αγάπησα και αγαπώ τον τόπο. Και πρέπει να πιστεύω
Ήταν ένας πόθος, ίσως επειδή ήμουν γόνος από μετανάστη πατέρα το 12 στην Αμερική, ίσως τα μηνύματα που μου πέρασε μέσα στο σπίτι, αγαπώ τον τόπο αυτό και τον Καμερών. Αλλά δεν μπορώ να κατανοήσω, δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορούν και υπάρχουν άνθρωποι τόσο άξεστοι, τόσο αδιάφοροι και τόσο κακοί να χαλάνε κάτι που έγινε πριν από χρόνια με άλλους σκόπους, με άλλες προθέσεις και με άλλους στόχους. Που σήμερα αυτά τα αρχοντικά έπρεπε να είναι γνωστά σε όλη την Ελλάδα. Πριν από 2-3 ημέρες είδα μια εκπομπή που κάποιο περιφέρει σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο και αναφέρθηκε και παρουσίασε τη Δημητσάνα. Εγώ τη Δημητσάνα τη γνώρισα από έναν άγνωστο κάτοικο της Δημητσάνας, όταν του είπα ότι είμαι από τη Σέτιστα, γεννάκι μου λέει, οι πρώτοι και μεγαλύτεροι πελάτες της Δημητσάνας στην Περίτεδα ήταν οι Σετιστινοί. Και είδα όλα τα σπίτια ανανεωμένα. Δεν ξέρω πού βρήκαν τα χρήματα και πώς τα βρήκαν, αλλά έχουν έναν αξιόλογο τόπο. Και επειδή στέκαμε, τα δικά μας τα αρχοντικά αξίζουν πολύ πιο πολλά, γιατί είναι πολύ πιο επενδυτικά και πολύ πιο μεγάλα. Εκείνο που έχω να σας πω, ή να μην μακρηγορώ, γιατί περνώντας τα χρόνια να σταματάω να μιλάω και το κάνω τελείως ασυνείδητα πια, θα πρέπει να το σταματήσω και αυτό, πολλά πράγματα πρέπει να σταματήσουμε, ο χρόνος περνά. Εκείνο όμως που θα πρέπει να προσέξουμε, μάλλον εμείς τότε, γνωρίζοντας, εγώ προσωπικά, επειδή έκανα και στο εξωτερικό, προβλέψαμε ότι η Γούνα θα πάει χαμένη. Και όταν το 2002 αναλάβαμε, στραφήκαμε προς τον πρωτογενή τομέα. Και εδώ θα πρέπει να επισημάνω, θα πρέπει να επισημάνω ότι σε όλους μας, ότι δυστυχώς τα παιδιά μας δεν γνωρίζουν την ιστορία της Αιτήστης. Λυπάμαι πολύ όταν ακούω στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν καταλαβαίνω τα παιδιά για ποιο πράγμα μιλάνε, διότι κανένας ποτέ δεν τα δίδαξε. Υπάρχουν συγκεκριμένα βιβλία και θα σας αναφέρω δύο εξ αυτών, έτσι. Το ιστορικό της Αιτήστης δαπάνης του Δούκα Σαχίνη που έγινε από τον Ιωάννη Πουστούλα. Αυτό το βιβλίο οπωσδήποτε πρέπει να δυναμηθεί σε όλα τα δημοτικά σχολεία και να τα διδαχθούν τα παιδιά. Αυτό να μου το θυμώσετε. Και το δεύτερο είναι τα 50 έτη ελευθερίας και δημιουργίας του Μητριάδου Στρακαλή, 1962. Εάν θα πάρετε να διαβάσετε, να δείτε το τι έκανε ο Μητριάδης Στρακαλής τότε, πράγματα που δεν έγιναν στην Ελλάδα, σαν Κομμόπουλης που τα στήσαμε και πρωταγωνιστήσαμε, έτσι. Ούτε κανένας ξέρει τίποτα γι' αυτό. Και αυτό το βιβλίο θα πρέπει να διδαχθεί στο σχολείο του, στα σχολεία μας. Να μην μακρηγορήσω. Να κλείσω. Είναι ξανά πάλι τελειώνοντας. Άμεσα θα πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία στο πρωτογενή τομέα. Ψήφου στην αρχή της φύσης. Καραμπατζά, αυτά που είπες, αν δεν το καταλάβανε, είμαστε άξιοι της τύχης μας. Έτσι, αυτά είναι κάτι τα οποία έπρεπε να ξεκινήσουν τότε και να είχαν ολοκληρωθεί ήδη. Έτσι, αν δεν το πάρετε χαμπάρι όλα μέσα στο όλο το Βόλιο, ότι το Βόλιο είναι στα χέρια μας και δεν καταλάβουμε ο ένας με τον άλλον, αλλά στην ξενιδά το βιώσαμε και το ζήσαμε και ζήσαμε αρμονικά. Και εδώ θα πρέπει τέλος πάντων να καταλάβουμε ότι είμαστε ίδια ράτσα, ίδια φάρα. Απλά πράγματα. Θα πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία στον τόπο μας. Είναι πλούσιος, έχει πολλά πράγματα και τα οποία τα αφήνουμε και πεθαίνουμε. Μιχάλη Καρπαζιά, σου έχουμε καλή διοίκηση. Εγώ πιστεύω ότι είναι δεδομένη η νίκη, διότι με αυτά τα οποία είπες απόψε και αυτά που σας προτείνω εγώ σαν παλιός μετανάστης, σαν, ταιριάζουν και θα πρέπει να μονιάσουν για να μπορέσουν να υλοποιηθούν μέσα σε αυτήν την ερχόμενη τετραετία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.